μια είδηση της στιγμής. Σήμερα το πρωί είχε διαδηλεί από το αρχηγείο, από τη Διεύθυνση Πληροφορικής, ότι πανελλαδικά θα απομεχθούν όλες οι υπηρεσίες τροχέας, μετά από κάποιο διαχωρισμό από την Παλαιά που έγινε με ιδιωτική εταιρεία, για χορήγηση φωτογραφικών ραντάρ για έλεγχο της ταχύτητας. Κάθε υπηρεσία σε όλη την Ελλάδα θα προμηθευτεί με τέτοια ραντάρ. Στο νομό της Χίου θα έρθουν 3 και θα συνεννοηθούμε με τον κύριο Δαμήρη πώς και πού θα τοποθετηθούν. Στα επικίνδυνα σε μια καταπροτίμηση όπου υπάρχει αυξημένη ταχύτητα και πρόκληση τροχιών λόγω ταχύτητας. Και ένα θετικό, το ζητάμε καιρό, δεν μπορέσαμε να το δούμε. Ευτυχώς προέκυψε υπηρεσιακά να προμηθευτούν. Αυτό το ραντάρ πώς λειτουργεί? Αυτό θα είναι τοποθετημένο σε κάποιο σταθερό σημείο, που μορφής καλωσιάς με ένα κουτί μέσα, κλειδωμένο, και θα στοχεύει στον δρόμο. Θα είναι ρυθμισμένο να φωτογραφίζει οχήματα που ξεπερνάνε κάποια όρια ταχύτητας που υπάρχει στον δρόμο. Θα τυπώνει τη φωτογραφία και από τη φωτογραφία βλέποντας την πινακίδα θα διασταυρώνει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και θα καλείται να μας υποδείξει ποιος οδηγούσε ή ο ίδιος τον οδηγό. Και θα επιβάλλει το πρόστιμο σε αυτόν. Πότε αναμένεται δηλαδή να τοποθετηθεί? Αυτά θα παραλυθούν στον Ιούνιο και προβλέπεται δοκιμαστική λειτουργία Αύγουστο με Οκτώβριο. Η δοκιμαστική λειτουργία τι σημαίνει, ότι δεν θα επιβάλλει? Έτσι το αναφέρει χωρίς λεπτομέρειες, θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε με αυτούς που θα μας το καταστήσουν, πώς θα το... Λογικά θα γίνει κάποιες δοκιμές, δεν είναι. Αν είναι όντως η ταχύτητα τόσο θα μετρείται και με σταθερό ραντάρ, θα δούμε σε λίγο. Όπως και να έχει, είναι θετικό ότι κάποια στιγμή θα ξεκινήσει να λειτουργεί κανονικά. Αυτό είναι η σημασία και πιστεύω θα συμβάλλει πολύ στην ιδέα στο τροχείο.